πάλι επιστροφή στο Chart Show Your Countdown, την απόλυτη μουσική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα ψάχνουμε το δημοφιλέστερο pop κομμάτι της δεκαετίας του 80 στην ελληνική αγορά και το ψάχνουμε παρέα με εσάς φυσικά, με το υπέροχο κοινό που είναι στο στούντιο και με τους υπέροχους καλεσμένους, τον Μίλτο Καρατζά πάντα, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τη Ζέτα Δούκα, τον Γεράσιμο Σκανδαρέση, την Μπέση Μάλφα, και το νέο πρόσωπο, αγαπημένο μου, χρόνια που προσθέθηκε στην παρέα μας, τον Κώστα Μπίγαλη. Ναι, αλλά... Ναι. Δεν είπες όμως ότι όλοι μου οι δίσκοι ελληνικοί είχαν τη δική σου πρωτιά, ότι κάναμε τότε στο ραδιόφωνο που έκανες, πάντοτε τη ξεκινάγαμε μαζί. Από ταπεινοφροσύνη και μετριοφροσύνη δεν είπα ότι ήμουν το γούρι σου, διότι κάθε φορά που έβγαζε δίσκο Μπίγλες του λέγα εγώ να κάνω την πρώτη μετάδοση, εγώ να το παίξω πρώτη, σε παρακαλώ, εγώ Κώστα μου. Και μου τα δίνει ο γλυκός μου. Εγώ επειδή, εντάξει, έχεις και ένα όνομα που είμαι μεγάλος και παντοτινός θαυμαστής του αείμνηστου του Φρέντι του Γερμανού, αλλά σε είχα γνωρίσει προσωπικά και είδα ότι ήσουν μια κοπέλα η οποία πραγματικά έκανε τη διαφορά τότε στο ραδιόφωνο και το επεδίωκα, δηλαδή το είχα βάλει και όρους στις γραφικές ότι εγώ την πρώτη θα την κάνω με την Ναταλία. Πέρα δηλαδή από την προσωπική συμπάθεια ήταν και ότι θεωρούσα πραγματικά ότι ήσουν τυχερή και πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνολή απλώ γουρική. Τι να λέμε. Είμαστε εδώ όμως να μιλήσουμε για σένα και όχι για μένα. Καταρχήν, το κομμάτι αυτό, το Ενταμίσιου Μπίγκαλης από τον Κώστα Μπίγαλη, σε πολύ ψηλή θέση, στα 30 δημοφιλέστερα τραγούδια της δεκαετίας και ελληνικά και ξένα. Αυτό είναι έκπληξη για σένα ή ξέροντας την ιστορία και την επιτυχία του κομματιού σου το περίμενες λίγο? Κοίταξε, δεν ήξερα ότι υπάρχει μια στατιστική έρευνα αυτού του είδους, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα και τότε που ήταν νούμερο 1 της χρονιάς, με βάση τους αναγνώστες του pop και rock τότε, ναι, που ήταν τα τσάρτς της εποχής εκείνης, όταν μου ανακοίνωσε η εταιρεία, ήταν τότε και ο Μίλτος ο Καρατζάς, προτεργάτης, ναι. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με το Μίλτο, ένας άνθρωπος της δισκογραφίας και τα λοιπά, ο οποίος ήταν σχεδόν πάντα μαζί μου στις πιο καλύτερες στιγμές μου τις μουσικές, τις σχεδογραφικές, και οφείλω να το αναγνωρίσω. Λοιπόν, τότε λοιπόν κάποια στιγμή η εταιρεία μου είπε ότι είναι νούμερο 1 το κομμάτι στα singles της χρονιάς 84-85 και έμεινα άναυδος. Ήξερα ότι το κομμάτι είχε περάσει τον κόσμο, αλλά δεν ήξερα ότι θα είχα την τιμή να ηγούμε μιας λίστας που τα ονόματα που υπάρχουν από κάτω πραγματικά, δηλαδή σε πιάνει ήλιγκος. Πραγματικά ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά τώρα η έκπληξη ολοκληρώνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κομμάτι, εμείς ευχαριστούμε, αλίμονο. Μίλτο, αν δεν κάνω λάθος, σε 18 χώρες στο εξωτερικό το έκανε μεγάλη επιτυχία. Αυτό θέλω να πω, ότι ο Κώστας τότε έκανε πάρα πολλές πρωτιές. Ήταν ίσως το πρώτο single παραγωγή στην Ελλάδα που βήκε σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, 18 ή 19. 18, ναι. Δεύτερον, πήγε top 20 στα Billboard Dance Charts στην Αμερική. Άρα, ο Μπίγαλης και μέσα καλά πάει, αλλά και έξω πάει καλά. Δηλαδή, τότε γνώρισε επιτυχία. Μπράβο. Που σήμερα μερικοί καλλιτέχνες γνωρίζουν το 1 πέμπτον ή το 1 δέκατον της επιτυχίας που είχε και βγαίνουν και μας ζαλίζουν στα media για την τεράστια επιτυχία που έχουν στο εξωτερικό. Ο Κώστας Μπίγαλης μένει βεβαίως στην παρέα μας, σινεμά. Είμαστε πάλι εδώ στο Chart Show Your Countdown, επιστρέψαμε. Αναζητάμε πάντα το δημοφιλέστερο pop κομμάτι της δεκαετίας του 80 στην ελληνική αγορά και έχουμε μαζί μας τον Κώστα Μπίγαλη, ο οποίος μας τραγούδησε την πολύ μεγάλη του επιτυχία «And I miss you, the days and the nights». Το λέω τέλεια. «And I miss you», θα το πω κι άλλο, αν δεν σε σταματήσεις τώρα, σταματήσαμε. Το λες πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι ο Κώστας Μπίγαλης, προς χάρη των θαυμαστών του, εμφανίζεται ξανά στην Αθήνα, επιτέλους. Κυριακή στο Ghost House του Ψηρή, ένας πολύ ωραίος χώρος. Ένα live club, έτσι, Λεπενιό του 26. Α, έτσι, να πούμε και την οδό μου και χαθεί ο κόσμος. Ghost. Και σαν συνθέτης, κάνεις κάποια πράγματα στην country μουσική, στην αμερικάνικη αγορά, μου λέγες τώρα στο break και έμεινα κόκαλο που τα άκουγα. Ναι. Κάνω μια απόπειρα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσπάθεια αυτή, στη σύγχρονη country μουσική. Το κέντρο της σύγχρονης, της country γενικότερα, είναι το θρυλικό Νάσβιλ, που έχει γίνει και ταινία από τον Ρόμπερτ Όλτμαν κτλ. Λοιπόν, εγώ έκανα κάποια απόπειρα, πήγα εκεί, έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, συνεργάζομαι σαν ελεύθερος freelancer, δηλαδή με μία από τις ανεξάρτητες μεγάλες εκδοτικές εταιρείες, και περιμένω να με συνδέσουν να γράψω, γιατί εκεί δεν γράφει κανένας μόνος του. Γράφουν όλοι με κάποιον.
Περιμένω αυτή τη στιγμή και έχω ήδη, έχω την τιμή να με προτείνουν να γράψω με πολύ καθιερωμένους εκεί συνθέτες και στιχουργούς, για να ξεπεράσουμε και το θέμα της γλώσσας, γιατί εσύ που ασχολείσαι με το στίχο, έχω να σου πω ότι είναι τόσο ιδιαίτερο το Nashville, ας πούμε, the Nashville way, ας πούμε, lyric. Ο διάλεκτο, ας πούμε, που λες, ναι, ο τρόπος που μιλάνε και γράφουν, ναι. Που είναι εκπληκτικός και μοναδικός, που και από τη Νέα Υόρκη να είσαι, από το Los Angeles, δηλαδή Αμερικάνος, αλλά από άλλη πόλη, πάλι έχεις πρόβλημα να μπεις. Φαντάσου εμείς που είμαστε από την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, Μίλτο μου, αφού την έκανε τη βουτιά του στην ξένη αγορά από τότε, θα του είναι και πολύ πιο εύκολο τώρα. Δηλαδή, εγώ από τον Κώστα τα περιμένω όλα, δεν αμφιβάλλω για τίποτα. Και στο ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και αν θέλετε να ρωτήσετε, ο Κώστας, πούμε, θέλει να σε ρωτήσει κάτι, βεβαίως. Εγώ θα πω κάτι που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Θα το έλεγα εγώ, βέβαια. Λοιπόν. Ήσασταν παλιά ζευγάρι, θα μου πεις και θα μου καεί ο εγκέφαλος. Όχι, όχι ακριβώς. Μόνο με τον Κώστα δεν ήμουν. Δικιά μου! Δικιά μου είναι! Ναι. Αυτό ήθελα να σου το πω σε πρωινή εκπομπή. Πες μου πώς. Ποτέ δεν είναι αργά, όμως. Λοιπόν, ήμασταν συμμαθητές στη δραματική σχολή με την Κέτη, τη Φίνου, έχουμε κάνει και κομμάτια μαζί. Ναι, ήμασταν στη σχολή Θεοδοσιάδη. Στη σχολή της Θεοδοσιάδης, στη δραματική σχολή Αθηνών, στο εγώ πρώτο έτος. Εγώ δεν ήξερα καν ότι είχες σπουδάσει εσύ ηθοποιός, καταρχήν. Εντάξει, το άφησα για να το πω μαζί με την Κέτη, παιδί μου. Και πολύ καλός ηθοποιός. Πολύ καλός, α. Θοποιός που λένε. Εγώ γιατί δεν βγήκα καλή τραγουδίστρια, ήθελα να ξέρω για να τα παίρνω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το έχεις δοκιμάσει. Στο μπάνιο μου, ναι. Στο σπίτι. Ναι, και μου λένε, μη ξέρεις όσοι με ακούν. Μπορώ λοιπόν να το πιστοποιήσω ότι επειδή τη γνώρισα τότε, ας πούμε, στο 1980, στο πρώτο έτος, ήταν μπουκιά και συγχώριο. Δηλαδή, ήταν η ομορφότερη της τάξης, δηλαδή με διαφορά, έτσι. Με διαφορά. Και είναι. Τώρα μου τα λέει αυτά. Τότε δεν μου έδινε σημασία. Ήμουν πολύ του εμπορικού εγώ και ο Κώστας. Όχι, ήταν... σου έδινα σημασία, αλλά δεν τολμούσα εγώ. Δηλαδή, ωραία και το τέρας, τώρα κάτσε καλά. Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν τότε. Δεν πλησιαζόταν. Εγώ ξέρω από φίλους που δουλεύαν μαζί σου εκείνη την εποχή, που μου είπαν ότι η Κέτη φορούσε μίνι και περπατούσε στο δρόμο και τρακάραν τα αυτοκίνητα. Μπράβο, εγώ αυτό ξέρω από την εποχή εκείνη. Και εσύ τώρα λέγε ό,τι θέλεις.